centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Καλή σας μέρα, καλή κύριε Κυριακή και χρόνια πολλά. Καλημέρα στους ακροατές σας, οι οποίοι σας ακούνε και το Σαββατοκύριακο. Είμαστε σε ειδικές συνθήκες, οπότε δεν ισχύουν τα Σαββατοκύριακα. Η Κυριακή των Βαΐων παραμένει Κυριακή των Βαΐων, απλώς δεν τη γιορτάζουμε όπως συνηθίσαμε και να τη γιορτάζουμε από και σήμερα κραδιά. Πήραμε τα βάγια έξω από την εκκλησία όπως τα είχε αφήσει ο ιερέας. Από τα πράγματα που εν πάση περιπτώσει μας κάνουν εντύπωση, είναι πρωτόγνωρα πράγματα για όλους μας. Είναι μοναδικά πράγματα αυτά που ζούμε. Δεν είχαμε αυτή την εμπειρία. Όλοι διδασκόμαστε εδώ και 40 μέρες από αυτό το γεγονός που έχουμε και μέσα από την εμπειρία της καθημερινότητος να γινόμαστε όλο και καλύτεροι. Τώρα, κύριε Τζικαλά, για πάμε λίγο στη συζήτησή μας και πριν πάμε λίγο σε θέματα που αφορούν την καθημερινότητα μας αυτήν ακριβώς που λέτε και τι μπορεί να αλλάξει από την επόμενη εβδομάδα και τι έχει αλλάξει μέχρι τώρα, γιατί έχουν αλλάξει και έχουν λυθεί ορισμένα πράγματα. Παρατηρώ σήμερα που ήρθαμε εδώ για την εκπομπή ότι έχει γίνει ένας χαμός πραγματικά με την επίσκεψή σας σε αγρότη, φίλο σας τον Γέρμα. Βλέπω εδώ δημοσιεύματα ακόμη και στον πανελλήνιο τύπο, βλέπω ας πούμε το δημοσίευμα του ντοκουμέντου στην ηλεκτρονική του έκδοση. Εντάξει, το να κάνει κριτική το ντοκουμέντο σε κάποιον πολιτικό είναι και τίτλος τιμής από ένα σημείο και μετά. Δηλαδή όταν κάνει αρνητική κριτική σημαίνει ότι κάτι κάναμε καλά και γι' αυτό μας κριτικάρουν καθαρά από μικροκομματική διάθεση. Θέλω λίγο όμως ένα σύντομα σχόλιο, γιατί λέει ότι στο σύντομο ανεξιάτικο άρθρο του βουλευτής Νέας Δημοκρατίας δεν κάνει καμία απολύτως αναφορά στο θέμα του κορονοϊού και μια έμπρακτη άμεση διάψευση του κυβερνητικού εκπροσώπου Στέλιου Πέτσα. Ναι. Από τον βουλευτή της ίδιας Νέας Δημοκρατίας που μάλλον δεν άφησε πολύ ικανοποιημένο. Ίσως βέβαια ο κύριος Τζικαλάγιας να μπορέσει να τον γλυκάνει με λίγη μαρμελάδα γκότζι μπέρι. Ναι, κοιτάξτε. Υπάρχει μια. Με λίγα λόγια για να καταλάβουν και οι ακροατές μας και να απαντήσετε συνολικά, κύριε Τζικαλάγια. Γίνονται πολλά σχόλια. Είδα και σχόλια και στις αναρτήσεις που κάνατε και εσείς στο Facebook και όπου έχει προβληθεί αυτό το θέμα. Ότι εκμεταλλευτήκατε ένα ανοιξιάτικο ηλιόλουστο στο πρωινό Σαββάτι του Λαζάρου. Κοιτάξτε να δείτε. Έχουμε τώρα πάνω από ένα μήνα που βιώνουμε αυτή την κατάσταση. Μάλιστα. Ό,τι κάνει ο καθένας μας και η κυβέρνηση κεντρικά έχουν δύο κατευθύνσεις. Πρώτον και κυριότερον την προστασία της υγείας, της ζωής και δεύτερον την οικονομία, την εθνική και την τοπική για την επόμενη μέρα. Αν βλέπετε και κεντρικά και η κυβέρνηση αυτό κάνει. Δηλαδή είτε κάθε μέρα έχουμε ανακοινώσεις, επιβεβαιώσεις από το γνωστό δίδυμο, τρίδυμο στις 6 το απόγευμα και ταυτόχρονα οι υπουργοί συσκέπτονται, ανακοινώνουν κάποιες αποφάσεις, είτε αφορούν την ενίσχυση στα 800 ευρώ, είτε τα μέτρα φορολογικών ή ασφαλιστικών ελαφρύνσεων ή ό,τι όλα αυτά που γράφονται, που αρθρογραφούνται για την επόμενη μέρα. Έτσι λοιπόν και εγώ στα πλαίσια του δικαιώματος που έχει δοθεί από την πρώτη στιγμή, από τότε που έγιναν οι πρώτες ανακοινώσεις από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, λέγανε για τα περιοριστικά μέτρα και όλοι τονίζαμε ότι πρέπει εμείς ήδη να παραδειγματίζουμε, αλλά εννοείται ότι και είχε ανακοινωθεί από την αρχή ότι τα μέλη της κυβέρνησης, έτσι κατά λέξη, τα μέλη της Βουλής, τα στελέχη της αστυνομίας, της πυροσβεστικής, των ενόπλων δυνάμεων, του ΕΟΔΗ, της πολιτικής προστασίας μπορούν να πηγαίνουν όπου θέλουν. Γιατί δεν ισχύουν τα περιοριστικά μέτρα και μπορούν να πηγαίνουν όπου θέλουν. Όχι όπου θέλω, δεν θα πάω σε νησί για διακοπές, εννοείται αυτό. Γιατί αυτό που ουσιαστικά παρατηρούμε είναι ότι αυτό το θέμα με σας ήρθε σε μια στιγμή που όλοι μιλούσαν για τον κύριο Βαρουφάκη. Ναι. Υπάρχουν και ανακοινώσεις και από το μέρα 25 για σας, αν τις έχετε δει. Δεν ξέρω αν τις έχετε δει. Τις έχω δει. Θέλω να πω λοιπόν ότι στα πλαίσια και των καθηκόντων του βουλευτού, που είναι να είναι δίπλα, και αυτά που θα πούμε μετά σε λίγο για τους αγρότες, αυτά αφορούν, δίπλα στους ανθρώπους που θα υπάρχει η επόμενη μέρα. Ναι, μεν είμαστε ο νομός με τα περισσότερα κρούσματα, τα περισσότερα θύματα, έχουμε καραντίνα σε μια περιοχή, έχουμε αυστηρότερα μέτρα από την υπόλοιπη άλλη στην υπόλοιπη περιοχή. Άρα λοιπόν ο ρόλος μου είναι πρώτον και κυριότερον να κάνω αυτά που πρέπει για την προστασία της δημόσιας υγείας, δηλαδή ενίσχυση του νοσοκομείου και περιορισμό της διασποράς, και δεύτερον όπου μπορούμε και όσο μπορούμε να βοηθάμε
τους ανθρώπους που είναι τώρα στη δράση, στην τοπική οικονομία που πρέπει να υπάρχει και αυτή. Έτσι λοιπόν και εκεί τον κύριο Τσόπρα που από καιρό ήταν να τον επισκεφτώ, μόνος του ήταν στο κτήμα του, μόνος μου. Ναι. Μεταξύ μας μου έδειξε το κτήμα μια πολύ ωραία δραστηριότητα που έχει να κάνει με βιολογικά προϊόντα, γκότζι μπέρι, μύρτιλα, τσάπουρνα, κρανιές, αυτά. Και αυτό ήταν όλο και ήθελα να στείλω ένα μήνυμα ότι θα υπάρχει και επόμενη μέρα να βοηθήσουμε τους νέους να εκμεταλλευτούν την αγροτική παραγωγή, να μπουν στην αγροτική παραγωγή και να τους βοηθήσουμε όσο μπορούμε παραπάνω. Αυτό ούτε αθέμητος ανταγωνισμός υπήρχε, γιατί δεν υπάρχει άλλη τέτοια δραστηριότητα στο νομό, όπως υπόθηκε και από κάποιους που σε αυτά στο διαδίκτυο που είπατε που επικοινώνησαν. Είναι πολλά μηνύματα στο διαδίκτυο που έχουν γράψει και κυρίως εστιάζοντας στο εξής. Με αυτό τώρα νομίζω να τελειώσει. Να ρωτήσω μόνο το εξής, γιατί αυτό που φαίνεται στο διαδίκτυο να έκανε την περισσότερη εντύπωση είναι πώς μπορεί ο βουλευτής Καστοριάς να κάνει τη βόλτα του να πάει στον φίλο και δεν μπορώ εγώ να εκμεταλλευτώ ένα ανεξιάτικο πρωινό. Εντάξει, κοιτάξτε να δείτε τώρα. Νομίζω αυτό από ένα σημείο και μετά δείχνει μικροψυχία, δείχνει. Τι να πω, ας πούμε. Εντάξει, δεν θα πάει ο αντιπεριφερειάρχης στο γραφείο του, δεν θα πάει ο δήμαρχος στο γραφείο του, δεν θα πάει ο αστυνομικός διευθυντής. Δηλαδή, εμείς που είμαστε. Κάνουμε κάποια κίνηση περισσότερο. Εντάξει, θα πάμε και σε κάποια κηδεία που πρέπει να πάμε, μόνο με την οικογένεια που είναι στα πλαίσια που εμείς οι πέντε θεσμικοί που είμαστε στο νομό κινούμαστε για να υπηρετήσουμε τους 50.000 που είναι σε όλο τον νομό. Νομίζω αν ήσασταν σε μια πληττόμενη περιοχή δεν θα γινόταν κάτι, επειδή ήταν μια περιοχή που είναι εκτός πληττόμενης περιοχής. Εκεί δημιουργείται ένα θέμα και μπορεί κάποιος να πει ότι γίνεται κατάχρηση του δικαιώματος που έχουν οι βουλευτές και άλλοι να πηγαίνουν. Ξέρετε τι γίνεται. Ναι. Είναι το τώρα, θέμα αυτό που έλεγε και ο Βουλγαράκης, των νόμιμων και των ηθικών. Μέσα σε μια κοινωνία θα υπάρχουν και. Εννοείται από τους 50.000 ανθρώπους, όταν είσαι δημόσιο πρόσωπο, εγώ εισπράττω πολύ μεγάλη εκτίμηση και συμπαράσταση από τον κόσμο σε αυτό που κάνω, κυρίως στην προσωπική επαφή και στα τηλέφωνα. Τώρα στο διαδίκτυο θα υπάρχουν και πολλά θετικά σχόλια, θα υπάρχουν και κάποια αρνητικά. Ο καθένας σεβαστεί η γνώμη του καθενός, είναι σεβαστή, αρκεί να μην οδηγείται από μικροψυχία, από κακία, από ζηλοφθονία, δηλαδή εντάξει, από τέτοια χαρακτηριστικά που είναι μέσα στην ανθρώπινη διάσταση. Θα τα χαρακτήριζε και ουδέτερα, γιατί κάποιοι διάβασαν αυτό που αναρτήσατε, είδαν και τις φωτογραφίες που αναρτήσατε και έχουν παρατηρήσει ότι κάποιος έβγαζε και φωτογραφίες χωρίς προφυλάξεις, χωρίς γάντια ή μάσκα κτλ. Εντάξει, τα έχουμε πει να μην πούμε και για τα γάντια. Εντάξει, τώρα μην πούμε στη διαδικασία ότι σε δημόσιους χώρους και ο ίδιος ο καθηγητής, ο κύριος Τσόρδας, είπε δεν χρειάζονται γάντια και μάσκες όταν δεν είναι κάποιος ασθενής, όταν δεν φροντίζει κάποιον ασθενή. Να μην πούμε τώρα σε αυτή τη λογική. Νομίζω ότι οι περισσότεροι κατάλαβαν και εντάξει. Άρα, κλείνοντας αυτό το θέμα, τους δικαιολογούμε. Εν ώψη του Πάσχα και τις επικρίσεις τις είναι δεκτές. Εφόσον είμαστε σε μια δημόσια θέση, είμαστε υποχρεωμένοι να δεχόμαστε και άδικα πειρά. Εν κατακλείδη όμως, μετανιώσατε με τον απόϊχο που είχε αυτό και τις πανελλαδικές διαστάσεις που πήρε αυτό το θέμα, μετανιώσατε για αυτή την επίσκεψη ή θα την ξανακάνατε και σήμερα? Εν κατακλείδη, για την ουσία θεωρώ ότι έκανα κάτι πάρα πολύ σωστό. Και ειδικά άμα διαβάσετε το κείμενο κάποια στιγμή. Το διάβασα. Στην ουσία δεν ξέρω αν το διαβάσετε νωρίτερα. Αν ήταν το διάβασα στον αέρα. Ναι. Για την ουσία δεν αλλάζει κάτι. Δηλαδή ότι πήγα να στηρίξω μια επιχείρηση που με κόπο ένας πατέρας υπέρ των 60 χρόνων με τα παιδιά του που είναι σε ηλικία δημιουργίας. Κτίσαν πραγματικά μια πολύ ωραία φάρμα εκεί. Είναι πρότυπο και προσωπικά εγώ θα πάω και το γιο μου και τους φίλους του να δουν πώς είναι μια αγροτική παραγωγή από νέους ανθρώπους που βασίζεται ειδικά σε τέτοια προϊόντα. Απλώς αυτό όσον αφορά τον απόϊχο, ίσως ήταν δικό μου επικοινωνιακό λάθος ο τρόπος με τον οποίο το είπα, ναι, το ίδιο πράγμα. Με τις γήινες ανοιξιάτικες αποδράσεις και έχουμε και μηνύματα εδώ από τη Μεσοποταμία. Να πάτε και στους αγρότες της Μεσοποταμίας. Για τους αγρότες της Μεσοποταμίας ξέρετε και ξέρουν πόσα έχω κάνει αυτές τις μέρες. Θα μιλήσουμε για αυτά σε λίγο. Θα φτάσουμε σε αυτά. Εν πάση περιπτώσει, να τελειώνει εκεί το θέμα. Εύχομαι η δουλειά που κάνει εκεί αυτή η φάρμα να βρει μιμητές. Αυτό έχω να πω. Και τα προϊόντα. Άρα, λέτε ότι εσείς θα το ξανακάνατε αυτό. Το λάθος σας ήταν το πώς επικοινωνιακά το χειριστήκατε, το βγάλατε προς τα έξω. Δεν είναι θέμα. Ναι, σας είπα ότι θεωρώ ότι αυτό που έγινε η επίσκεψή μου ήταν στα πλαίσια της λογικής και της νομιμότητας φυσικά. Απλώς
ίσως δεν θα έπρεπε να το διαχειριστώ έτσι, ή να μην το ανακοίνωνα καθόλου, ή να μην το. Ναι, είναι και αυτό, γιατί αυτό με άλλο πρόλογο, δεν ήταν μια δημοσιογραφική αποκάλυψη, το αναρτήσατε μόνο σας. Δηλαδή για τον πρόλογο, όχι για το κύριο θέμα. Το κύριο θέμα είναι πάρα πολύ σωστό και ήθελα να στείλω ένα μήνυμα αισιοδοξίας ότι και στον νομό μας, ο οποίος είναι ορεινός, δεν είναι έφορος, δεν είναι ποτιστικός στα περισσότερα μέρη. Εκεί πέρα με προσπάθεια μεταφέρθηκε το νερό από τους τρεις, τον πατέρα και τα δυο παιδιά του, που είναι ενήλικα τα παιδιά του. Με πολύ μεγάλη προσπάθεια κάνανε και μάστευση και συλλογή νερού. Και εγώ προσωπικά θα το πρότεινα να είναι και στα πλαίσια εκπαιδευτικών εκδρομών των σχολείων. Όταν με το καλό ανοίξουν τα σχολεία, να επισκέπτονται τη φάρμα για να βλέπουν οι νέοι ότι για την επόμενη μέρα μετά τα 18 δεν είναι μόνο τα πτυχία και οι σπουδές που κυνηγάνε όλοι. Μπορεί να κανείς να κάνει προκοπή και ο κύριος Τσόπρας συμμετέχει σε πάρα πολλές αγροτικές εκθέσεις, πάει καλά, δημιουργεί προοπτική και πρέπει να είναι σαν η Κυψέλη και η Μήτρα για να δώσει, και ήδη μου είπε ότι βρήκε κάποιους μιμητές εκεί στη Γέρμα, παρά το ότι η οικογένεια Τσόπρα είναι κορισιώτες, η φάρματος από τους προ-προ-πάπους τους βρίσκεται ουσιαστικά πολύ πιο κοντά στη Γέρμα παρά στην Κορισό. Και εύχομαι να βρει μιμητές, γιατί υπάρχει μεγάλο αγοραστικό ενδιαφέρον, υπάρχει κοινό και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για να πουληθούν σε πολύ καλές τιμές είτε φρέσκοι καρποί, είτε τα προϊόντα που μπορεί να είναι μαρμελάδες εξαιρετικές και χυμή. Πολύ ωφέλιμη. Κλείνοντας αυτό το θέμα, επειδή πήρε τις πανελλαδικές διαστάσεις, μήπως είχατε κάποιο τηλέφωνο κεντρικά από το κόμμα, από τη Νέα Δημοκρατία, κάτι να υπόθηκε? Όχι. Λοιπόν, κλείνουμε αυτό το θέμα. Δώσατε τις εξηγήσεις για αυτό που έγινε και την πανελλαδική, επαναλαμβάνω, διάσταση που πήρε αυτή η επίσκεψη, γιατί σας χρεώνουν το σπάσιμο της καραντίνας στην Καστοριά των τόσων κρουσμάτων, καταλάβατε. Εντάξει, το συγκεκριμένο μπλοκ, κάθε άποψη είναι σεβαστή, εκπροσωπεί ένα μικρό κομμάτι, ένα συγκεκριμένο πολιτικού χώρο, αυτού που αντιπολιτεύεται κομματικά τη Νέα Δημοκρατία. Άμα δει κανείς το μπλοκ, εκεί που είναι η δημοσίευση αυτή όσον αφορά τη χθεσινή μου δραστηριότητα, λίγο πιο κάτω έχει επικριτικό σχόλιο για τον Πρωθυπουργό, λίγο πιο πάνω δήθεν επίθεση του, ξέρω εγώ, του βουλευτή της Λάρισας, του Μάξιμου του Χαρακόπουλου, στον Υπουργό Επένδυσης, τον κύριο Γεωργιάδη, λίγο πιο κάτω για τον κύριο Αυγενάκη. Δηλαδή, νιώθατε όμως ότι μπορεί να δώσατε και έναν αντιπολιτευτικό λόγο? Νιώθατε ότι με την πράξη αυτή μπορεί να δώσατε και αφορμή να γράψουν κάτι αυτοί που αντιπολιτεύονται, όπως λέτε, τη Νέα Δημοκρατία? Κοιτάξτε, είμαι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, υπηρετώ αυτή την παράταξη, αλλά αυτή την περίοδο, όσο μπορώ πιο ενωτικά, προσπαθώ να βοηθήσω όλους τους συμπολίτες, χωρίς φυσικά εννοείται δεν υπάρχουν κομματικές ταμπέλες ούτε στην ασθένεια, ούτε στην προσπάθεια για βελτίωση του εισοδήματος των αγροτών. Ναι. Όλοι οι αγρότες είναι ευπρόσδεκτοι να συμμετέχουν σε τέτοιες δραστηριότητες και από τη μεριά μου, σαν βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, θα βοηθήσω οποιοδήποτε χρειαστεί κάποια συνδρομή. Μάλιστα. Τώρα, πάμε και σε κάτι ακόμη για να... centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.